ανθρώπους που συνεχίζουν αυτή την τέχνη
τέχνη όπου μόνο με την ανθρώπινη φωνή αποδίδεται ο ύμνος της ευχαριστίας, της δοξολογίας, της παρακλήσεως, γιατί όχι πολλές φορές τεχνοθρύνει πάνω στο αναλόγιο, με τον λαό να συμμετέχει και έτσι να δημιουργείται η καταληκτική ατμόσφαιρα που επιβάλλεται για να κοινωνήσουμε με τον Θεό, με τον Θείο, για να γίνει η γη ουρανός, για να μπορέσει κανείς να νιώσει τι σημαίνει πράγματι έργο αγγέλων, όπως είναι το έργο της προσευχής. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους απολαύσουμε πλέον σε μία προσπάθεια να διασωθεί η μουσική μας αυτή και η παράδοσή της και ταυτόχρονα οι νέοι να ελκυστούν προς αυτή και εμείς να νιώσουμε το μεγαλείο της. Ίσως βέβαια να υπάρχουν ορισμένα οργανωτικά λάθη και ελλείψεις αυτή τη φορά και θα προτιμούσα περισσότερη συμμετοχή. Ομολογώ όμως ότι επειδή δεν είχα την εμπειρία, ίσως θα πρέπει άλλη φορά πιο συντονισμένα και πιο έγκαιρα να ειδοποιούμε τους συμπολίτες μας για αυτή την εκδήλωση. Εντούτοις και εμείς που είμαστε απόψε εδώ και αύριο και θα σας παρακαλέσω να είστε παρόντες και να διαδώσετε και στους υπολείπους αύριο αυτό το γεγονός. Θα τιμήσουμε τους προσκεκλημένους και φιλοξενουμένους και είναι και μια ευκαιρία επικοινωνίας με ανθρώπους από άλλα μέρη της Ελλάδος που κι αυτοί αγωνίζονται από τη δική τους σκοπιά με τους δικούς τους τρόπους και προϋποθέσεις για τον αγώνα αυτό που περιέγραψα πριν. Συγχαίρω τους διοργανωτές, συγχαίρω όσους συμμετέχουν, τους ευχαριστώ θερμά για τον κόπο. Εύχομαι από όλους καλή επιτυχία και υποσχόμεθα τη συνέχεια. Μια συνέχεια που θα δώσει και πάλι την ευκαιρία να βρισκόμαστε σε αυτόν τον οικείο χώρο και μαζί τους να πορευόμαστε, διατηρώντας ζωντανή αυτή την τέχνη της Εκκλησίας μας μέσα στους χώρους της, γιατί στην Εκκλησία ανήκει και νομίζω ότι είναι ευχής έργο ότι την διακονούν τέτοιοι άνθρωποι. Θερμά συγχαρητήρια και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ.
Thank you.
μας να απολύνει. Πρέπει να ανοίξει πάλι στην κυρία, για να ακούει ο δικός του δίκαιο. Πρέπει να ανοίξει πάλι. Θερμά σας ευχαριστήρια, ήταν πολύ ωραία. Μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμολογιότατε τον κοψάντα και μουσικοδιδάσκαλε της Ιεράς Μητρόπολης του Ιερός Κεφαλίου και αγαπητές συνάδελφοι κύριε Αθανάση Επέτρα. Είναι πάντα δύσκολο να δώσει κανείς με λόγια εκείνο που νιώθει στην ψυχή του. Χίλιες φορές πιο δύσκολο όταν αυτό που νιώθει είναι τόσο μεγάλο και τόσο δυνατό. Είναι νομίζω δικαιολογημένα τα συναισθήματα της χαράς και της ευγνωμοσύνης τα οποία σήμερα πλημμυρίζουν τις καρδιές όλων των γεροπιστατών όλου του γεροπιστατικού κόσμου της πατρίδος μας, γιατί υλοποιείται να γιορτάζουμε την 7η συνάντηση της Αθηνών Φορολογιών στην πόλη μας από εσάς συμπατριώτετε, που συγχρόνως συμπίπτει με την απονομή τιμητικής διάκρισης εις το κύριο Αθανάσιο Πέτα, πρωτοψάρτη και μουσικοδιδάσκαλο. Πιστεύω ακράδαντα σεβασμιότατε, ότι η βυζαντινή μουσική παράδοση που δείγματα ακούσαμε από την χοροδία του σωματείου Ιεροψαλτού Φλωρίνης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, διασώζεται μέσα στην κυβωτό της Ορθοδοξίας στο πάνσεπτο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εκεί εκτελείται η βυζαντινή μουσική κατά την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και κατά το περίφημο Πατριαρχικό Ήχος, την τελειωτέρα έκφραση και απαγγελία της βυζαντινής ψαλμοδίας. Η ψαλμοδία είναι επιστήμη και τέχνη, είναι καλλιτεχνία και προσευχή, είναι νουθεσία και ευερές πείρημα. Σεβασμιότατε, η απόφασή σας, ώστε κάθε χρόνο της ημέρας της συνάντησης των Βυζαντινών Χοροδιών να βραδεύετε τιμώντας τον Ιεροψάλτη που έχει προσφέρει και προσφέρει ανεκτήμητες υπηρεσίες στην Εκκλησία και στην πατρίδα μας, αποτελεί για μας κατοχύρωση και δικαίωση όλου του Ιεροψαλτικού κόσμου. Πανελλαδικά, και οφείλουμε σήμερα να αποδώσουμε πόρο τιμής στο πρόσωπό σας. Σήμερα, όπως προανέφερα, τιμάται μια εξαίρουσα φυσιογνωμία του αναλογίου. Τιμάται ο καθηγητής και δάσκαλος της Βυζαντινής Μουσικής, πρωτοψάρτης, κύριος Αθανάσιος Ανδρέα Πέτρας. Γεννηθείς στην Πάτρα και επιπιστής με εξαίρετο φωνητικό τάλαντο, ο Αθανάσιος Πέτρας του Ανδρέα υπήρξε μαθητής των κορυφαίων μουσικοδιδασκάλων της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Δημητρίου Μήτρου, Αθανασίου Καραμάνη και του άρχοντος πρωτοψάρτου Κωνσταντίνου Πρίπου. Πάτρε, έτος 1946. Η ηλικία 14 ετών εκκλημάτισε την τριετία μαθητής του Αιγνήσου πρωτοψάρτου Δημητρίου Μήτρου, αλλά το οποίο και έλαβε αρχαία μουσική και θεωρητική κατάρτιση. Πύργος Ηλίας, έτος 1949. Η ευτυχή συγκυρία της καθόδρεκ Θεσσαλονίκης του άρχοντος πρωτοψάρτου, κυρίου Αθανασίου Καραμάνης Πύργων Ηλίας, διδάσκεται παρακούντα περί εφαρμογής και εκτελέσεως των Βυζαντινών μελωδιών και του Πατριαρχικού ήχους. Κωνσταντινούπολης, έτος 1952. Ο αείμνηστος πατήρ του Ανδρέας Πέτας, φιλεκτήσιος και ένθερμος διωτής της Βυζαντινής Μουσικής, προτέθηκε τον ιό του Αθανάσιο για να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη προς διεύρυνση των μουσικών του γνώσεων όπερ και εγγέννη. Στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ο Αθανάσιος Πέτας
παρακολούθησε και διδάχθη το μεγαλοπρεπές πατριαρχικό ήχος και την τυπική διάταξη των θεοπνεύστων ιερών ακολουθιών, αλλά το αγυπνίσου άκουνος πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίκου με λαπαντάριον τότε των αγύπνιστων άκουντα πρωτοψάλτη Θρασίγουρων Σαλίτσα. Κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων, γενομένων υπό του άκουντος πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίκου, ο Αθανάσιος Πέτας έλαβε παρά αυτού τις κοπητικών σπουδών με τον χαρακτηρισμό άριστα. Πάτρε έτη 1953 έως 1958. Διετέλεσε ως πρωτοψάλτης της διαφόρους ιερούς ναούς της πόλης των Πατρών. Ιερεύς έτη 1960 έως 1961. Υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης της των ιερών ναών Αγίου Βασιλείου, Ιερεύς. Λάρισα έτη 1961 έως 1963. Διετέλεσε πρωτοψάλτης στο καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Χιλίου. Αθήνε έτη 1963 έως 1991 υπηρέτησε εις διαφόρους ιερούς ναούς των Αθηνών και του Πειραιός ως πρωτοψάλτης. Πειραιεύς έτος 1992. Κατόπιν προτάσεως του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πειραιός Κεφαλήρου κυρίου κυρίου Καλλινίκου ανέλαβε την πρωτοψαλτία και την κατάρτιση Βυζαντινού Βουλή στο καθεδρικό ιερό ναό της Αγίας Τριάδος του Πειραιός, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Ως διευθυντής χορδιών Βυζαντινής Μουσικής, συνεργάστηκε μετά το ραδιοφόνο και τις τηλεοράσεις κατά έτη 1964 έως 1985. Το 1976, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συγκροτεί πρότυπο Βυζαντινών χορών και πραγματοποιεί μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και στις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος. Το 1986, μεταβαίνει εις Αυστραλία και παρουσιάζει το μεγαλείο της Βυζαντινής Μουσικής για συναυλιών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Ιδρύει επίσης της Αθήνας μεγάλη χοροδία υπό το όνομα Βυζαντινός Μουσικός Όμιλος Αθανάσιος Πέτας με σκοπό την προβολή και διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγγραφικό του έργο. Το συγγραφικό έργο του Αθανασίου Πέτα, καρπός της μακράς και λαμπράς διακονίας του εις το Αθανόγειο, είναι τεράστιο, αποτελούμενο κάτω πίσω και χειρογράφο. Εκ του τυπογραφείου εξίδων μέχρι σήμερα υπό το γενικό τίτλο «Τα Βυζαντινά», οι δύο πρώτοι τόμοι είναι η Θεία Λειτουργία έκδοσης 1989 και ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός έκδοσης 1994. Τρίτον, καλοφωνική ρηπή πνευματική οδέ. Τέταρτον, επίτομος Θεία Λειτουργία συμπλήρωμα του Άρθα Κόμου. Πέμπτον, δοξολογία. Έκτο μέγα πανηγυρικών δοξαστάριων, έβδομον η θεωρία και εφαρμογή της Βυζαντινής Μουσικής, συνοδευομένη υπό σειράς κασετών. Άντετα σε γιόρτες. Πολλές εκ των μελωδιών του υμνολογίου της Εκκλησίας μας έχουν κατά καιρούς υπογραφή υπό του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα εις χοροδιακάς και μονοδιακάς εκτελέσεις και επιπροχωρούν τις δίσκους και κασέτες. Το έτος 1994 ιδρύεται ο Σύλλογος Ελεοψαλτών Μεγάλων Σαλαμίνος και Αττικής, στον οποίο ο Αθανάσιος Πέτας αναδεικνύεται πρόεδρος και σήμερα φέρει τον τίτλο του επιτύπου πρόεδρου. Πάμπολες δημοσιογραφικές και ραδιοτηλεοπτικές συνεντεύξεις έχει εκχωρήσει η στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εις τις οποίες ο Αθανάσιος Πέτας έχει διακηρύξει τα μεγέθη των θεμελιωδών αρχών της επιστημονικής ψαλτικής τέχνης και του σκοπού αυτής στην αγιωτάτη ανατολική εκκλησία μας. Ο Αθανάσιος Πέτας δούλεψε πολύ για την διάδοση και προώθηση της Ιεράς Παραδόσεως προς την νέα γενιά και έχει αναδείξει μαθητάς αξίους οι οποίοι σήμερα προσβούν ιερά αναλόγια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πολυδιάστατο και αποδεδειγμένο μέχρι σήμερα ενδιαφέρον του πρωτοψάλτου Αθανασίου Πέτα για την εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική συνεχίζεται από το ιδίο μετά ανεξαρτήτου και ακαμάτου σύλλογο ο οποίος τον διακρίνει. Τελειώνοντας αυτό το εργοβιογραφικό σημείωμα, ήθελα προσωπικά ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Πόλου και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και όλων των συναδέλφων Ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αντιρού να ευχηθούμε στον άξιο δάσκαλο και συνάδελφο Αθανάσιο Πέτα υγεία, μακροημέρευση και να τον συγχαρούμε εκ βάθους καρδίας
για την μεγάλη του διακονία πάνω στο Στασίδη και στην διάδοση, διατήρηση της Βυζαντινής μουσικής και του πατριαρχικού ύφους. Τιμή σε ένα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, σε πανηγυρική συνεδρίαση αποφάσισε να το απονείμει σήμερα και μετά το ευχαριστήριο ένωσο σεβασμιωτάτου κειμενάτου μας, αναμνηστική πλακέτα για την πολιετή δράση του ως σπάνιο και χαρισματούχο ψάρτη, μουσικό, μουσουργό και μουσικοδιδάσκαλο της Ορθοδοξίας. Παρακαλείται ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Ιγνάτιος, να απονείμει την τιμητική διάκριση της Ορθοδοξάς του κύριου Αθανάσιου. Μεγάλης εβδομάδος που του έπαιρνε πολλά τροπάρια ο Δεσπότης
Αλλά όταν οι δυο τους έψαλαν, ο ένας συναγωνίζονταν τον άλλον, οι πατριώτες στην Πάτρα που το γνωριστήκανε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 50, για να μην λέω και πόσο χρονών είμαστε, και ομολογώ ότι έχουμε ζήσει κοντά τους στιγμές απαράμιλες κατανήξεως και πραγματικά κανείς λέγει ότι αυτή η βυζαντινή μουσική είναι δώρο Θεού σε εμάς και γι' αυτό είπα τα προηγούμενα. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά σας υποδέχομαι στον χώρο πλέον σε αυτή την πόλη και χαίρομαι που δίνετε η ευκαιρία με απόφαση των ιεροψαλτών μας να σας απονείμω αυτή την τιμή. Την αξίζετε και αξίζετε πολλά περισσότερα. Και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε ανθρώπους σαν και εσάς, που μαζί με απαράμιλους και αξίους συναδέλφους σας συνεχίζετε αυτή τη μεγάλη παράδοση από το πατριαρχείο μας, από τους δασκάλους σας μέχρι και σήμερα και ελπίζουμε χάρη στα γραπτά σας, στην υποθήκη που έχετε αφήσει στους μαθητές σας, να συνεχίσει για χρόνια πολλά, αλλά και με εσάς, με υγεία, να στέκεστε στο αναλόγιο. Εμείς σας θέλουμε όρθιο εκεί. Ο Θεός εσάς όλους πρέπει να σας καλέσει ορθίους, να μην σας αφήσει να νιώσετε πτώση ποτέ, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτούς τους καρπούς της μεγάλης σας τέχνης. Δάσκαλε, σε ευχαριστώ και ο Θεός πραγματικά να σου δώσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθρο και παράσημο που έχει η Μητρόπολη μας και εγώ χαίρομαι ότι για πρώτη φορά το δίνω στο δάσκαλο, τον Θανάση τον Πέτρο. Και αυτό είναι το τιμητικό δίπλωμα που το συνοδεύει. Σίγουρος ότι είναι και ό,τι πιο θερμό έχει λάβει με πολύ αγάπη από ολόκληρο τον κόμμα και τη Μητρόπολη Δημητριάδη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο επί το δεκαετίας επιτυχημένος πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιεροψαλτών κ. Πέτρος Λάμας, με τη συνδρομή των καταξιωμένων πρωτοψαλτών, λαμπαταρίων και βοηθών, υπηρέτησε την προσπάθεια και καθιερώθηκε στην Αγιωτά τη Μητροπολή σας ένας θεσμός που προάγει και προβάλλει πανελληνίως τη μεγάλη μουσική μας παράδοση. Η επιτυχημένη αυτή προσπάθεια και σήμερα συνεχίζεται μετά του Ιδίου Σύλλου υπό την αιγίδα του νέου μας ιεράρχου κ. Κυρίου Ιγναντίου, του οποίου το ενδιαφέρον, η προσφορά και η αγάπη του προς την ιερά τέχνη και προς τους εργάτες αυτής είναι αξιοζήλευτη. Προσωπικά τον γνωρίζω, διότι ως πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς είχα την τιμή επί πολλά έτη να βρίσκομαι κοντά του και μαζί υπηρετήσαμε τον ιερό αυτό σκοπό. Πολλάκης, δια διαφόρων μέσων και τρόπων προβάλλαμε το μεγαλείο της Ιεράς Παραδόσεώς μας. Εκ μέσης καρδίας εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τα ευχαριστίας μου για την αμέριστη συμπαράστασή του προς το έργο ημών των υπηρετούντων την ιερά τέχνη και εύχομαι προς το σεβασμιότητα του κ. Ιγνάτιου και κατ' επέκταση προς όλους τους εντάφθα αγαπητούς συναδέλφους όπως ο κύριος ενδυναμώνει τις προσπάθειές τους και προάγει το θεάρρωστο αυτό έργο προς ευόδοση και δόξα της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας. Και τώρα ας περάσουμε στο κυρίως θέμα της ομιλίας μας. Αν παιδεύσουμε τη γλώτα ψάλλη, εσκυνθήσεται η ψυχή ταύτης ψαλούσης τα ενάντια βουλευωμένη. Με τον βαθιστόμο στον αυτόν ορισμόν, ο συγγραφέας της Ορθοδόξου Θείας Λειτουργίας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκφράζει και τονίζει άπιστα την τεραστία επίδραση που ασκεί στην ψυχή του ανθρώπου η ψαλμοδία της Ορθοδόξου Λατρείας. Η Εκκλησία του Χριστού, ενώ εκπροσωπεί την πνευματικότητα την θρησκεία και προσφέρει στον Θεό λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, εν τούτης δεν εντίστασε εν εξαρτής να αναγνωρίσει την χρησιμότητα της μουσικής και να εισάγει το άτομο εις τα στελεχωρητικά της συνάξης. Έκτοτε δε, η Ιερά Κοινωνία δεν έπαυσε μέχρι σήμερα να παρέχει τα υπηρεσίες της εις το έργο της Εκκλησίας και να είναι σπουδαιότατο μέσο δια την καλλιέργεια και εκδήλωση του θρησκευτικού συναισθήματος. Προορισμός αυτής είναι όχι απλώς να ευχαριστεί, αλλά και να συντελεί εις την συγκίνηση και κατάληψη και να ανυψώνει το πνεύμα από τον Θεό. Η ύπη της Ορθοδόξου Λατρείας μας είναι κείμενα μεταμέλεια, προϊόντα εμπνεύσεως που δημιούργησε η αγάπη προς τον Κύριο. Εις τους ύμνους αυτούς οι υμνογράφοι δημιουργούν και δοξάζουν τον Θεό και εκ μέσης καρδίας. Γι' αυτό σωστά επισημαίνεται ότι η υμνογραφία των Ελλήνων είναι πάσα ιερά. Η πίστη αυτή είναι η της προσευχής και ο χώρος των μεγάλων μελωδιών εσχηματίστηκε σχεδόν ολόκληρος από Αγίους. Και βέβαια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο σαν φιλολογικά μνημεία, αλλά και ως αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργικής ζωής και πράξεως. Οι ύμνοι αυτοί είναι δημιουργήματα αντισμένα στον τοίχο της Εκκλησίας και το άρωμά τους τραγωδιάζει λειτουργικό θυμίαμα. Έχουν τη δύναμη να συνεπέρχουν την ψυχή και να συγκλονίζουν συνθέμερα. Ο Μέγας Σκότης Κόντοβλου θα πει πάλι για τα θεσπέσια αυτά προϊόντα ότι είναι στεφάνια μάλλον, φιλοτυχημένο από τα μήνυμα άνθρωπο της εκκλησιαστικής της ελληνικής γλώσσης. Θα συμπληρώσετε ότι η βυζαντινή μουσική είναι το φυσικό ρούχο που πάει στον ρυθμό αυτών των ποιημάτων που έχουν λέξεις και φράσεις καμωμένες για τη μουσική αυτή. Η βυζαντινή μουσική κατάγεται από τη μουσική των αρχαίων Ελλήνων, των οποίων τους τρόπους, τον ρυθμό, την σημειογραφία έλαβε και συνέχισε με το μεγαλύτερο μέρος. Η Ορθόδοξη στην Ανατολική Εκκλησία από τους Αποστολικούς Χρόνους άρχισε να διαμορφώνει την εκκλησιαστική μουσική στην αρχή με απλές επιδόσεις, μέχρι που τελειοποιήθηκε σε άσπαστη μελωδία και ο άνθρωπος σπινού. Η μουσική αυτή είναι τέχνη ψηλή και απαράδειγμα, ως κύριο τεχνικό γνώρισμα, τη μολωδία και η ομοφωνία. Τις τεχνικές λεπτομέρειες καλλιέργησαν, προήγαγαν και κράτησαν πατέρες της Εκκλησίας, θεωρητικοί και μουσικοδιδάσκαλοι, Αριστοτέλης πριν και μετά την άποψη. Είναι πράγματι αυτή η πατροπαράδοτη μουσική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία περνώντας μέσω διαφόρων σταθμών
αναλύσεων και εξηγήσεων από τις πρώτες χειρογραφίες, έφτασε στην σημερινή της μορφή, αφού διατυπώθηκε το 1814 από τους τρεις μεγάλους Ελλήνους δασκάλους, Χρυσάνθου, Γρηγορίου και Χρουμπουζίου. Η μακρά ανάπτυξη και εξέλιξη της ψαλιδίου σκής διατηρείται σε τρεις μεγάλες εποχές, την αρχαία από τον 1ο έως το 700 μετά Χ. Αιώνα, την μεσαιωνική ή βυζαντινή από το 700 έως το 1453 και την νεοτέρα από το 1453 μέχρι και σήμερα. Θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω τους επισημότερους μουσικούς της τρίτης περίοδου που είναι ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος, ο Βυζάντιος, Πέτρος ο Εφέσιος, Θεόδωρος ο Καεύς, Γεώργιος Πρεδεστινός και άλλοι. Στον χώρο της τέχνης μας από τα βάθη των αιώνων υπήρξαν αμέτρητες μεγάλες μορφές πρωτοψαλτών, μουσικολόγων, μουσικοδιδασκάλων και μουσικοσυντελτών, οι οποίοι μεταλαμβάνευσαν το μεγαλείο της Ιεράς Παραδόσεως. Ίσα εκ των τελευταίων μεγάλων και αιώνων μας υπήρξε ο αείμνηστος Άρχων Πρωτοψάλτης του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, φορτάει στον οποίο είχα την τιμή να μαθητεύσω και να εμπεδώσω, ακούγοντας την πραγματική βυζαντινή μουσική εκτέλεση κατά το πατριαρχικό ήχος, το οποίο πιστεύω εκράτησε μέχρι σήμερα. Αγαπητοί μου, με αισθήματα χάρας και συγκινήσεως αυτή την ώρα βρίσκομαι ανάμεσά σας, διότι η αγάπη του Σεπτού Πλημενάρχους κ. Κυριμινατίου και του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Χώρου δια του αγαπητού Προέδρου κ. Πέπτου Πλάνα, οι θέλησαν στην σημερινή συνάντηση να τιμήσουν την ταπεινότητά μου για όσα μέχρι σήμερα η Θεία Χάρης με εξίωσε να συνεισφέρω ως την ιερά τέχνη της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Από τα πρώτα βήματα της εφηβείας μου, οι αείμνηστοι γονείς μου, Ανδρέας και Πινελόπου Πέτρα, με καλούπησαν με το ιδιώδες χριστιανικό πνεύμα και με όχθησαν στον ασφαλή δρόμο της Εκκλησίας και του Θείου Μεγαλείου της Ορθοδοξίας μας. Ευλαβώς κλείνω το μόνιμο προς τους αειδήμους γονείς μου και κατ' επέκταση προς τους μεγάλους διδασκάλους μου Ορθοψάλτας, Δημήτριον Μήτρων, Κωνσταντίνων Πρίγκων και τον σεβαστό μου άρχοντα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινοπόλεως, κύριο Αθανάσιο Καραμάνη, εις τους οποίους είχα την τιμή και την ευτυχία να μαθητεύσω και να διδαχθώ την ιερά παράδοση και την τέχνη της βυζαντινής μουσικής, χάρη της οποίας εγκατέλειψα κάθε άλλη επιστήμη και ακολούθησα τον δρόμο της Εκκλησίας μας με μοναδικό όραμα δια της μουσικής μας στην δοξολογία του Κυρίου. Η ακάματος μελέτη προς τα μουσικά μας συγγράμματα των μεγάλων διδασκάλων της τέχνης, ο ζήλος και το θείο χάρισμα της φωνής με υποχρέωσαν να υπηρετήσω τη βυζαντινή μουσική. Με ιδιαίτερη προσοχή ακολούθησα πιστά την ιερά παράδοση της αισθητού ύπους όπως το εκδάκτη, διατήρησα τη μεγαλοπρέπειά του με σεβασμό και πρόσφερα στους μαθητάς μου αλόβητον. Κατά την διαδρομή ετών εργασίας και υπηρεσιών, προσπάθησα να διευρύνω τον χώρο προς διάδοση της τέχνης με τον καταπτυσμό πολιτιακών συγκροτημάτων, επισήμων εμφανίσεων μουσικών συναντριών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, μέσω ραδιοτηλεκτρικών εκπομπών, πανηγύρων, συνεντεύξεων, εκπογραφήσεων, μελωδιών και εκδόσεων για τις παρασυναντικές προσωπικών μουσικών έργων, με την ελπίδα να αναποθέσω έστω και ένα μικρό λιθαράκι στο μεγάλο και θαυμάσιο οικοδόμημα της βυζαντινής μουσικής. Θέλω να πιστεύω ότι ως ελάχιστος της μουσικής τέχνης υπηρέτησα με πίστη, αφοσίωση και αγάπη των σκοπών της, αφού ευτυχείς συγκυρίες με ανέδειξαν εργάτη του Ιερού Ενωτοκίου, και όσο ο Κύριος μου επιτρέπει, θα επιτρέπω και δι' αυτής θα ημερολογώ το μεγάλο επόμενο. Όσον αφορά το συγγραφικό μουσικό μου έργο, υπήρξε κακώς ετών μελέτης και διατροφής, με πλήρη συνέστηση ευθύνης και σοβαρότητος προς την εκκλησία και τη συστική παραδοσιακή μελωδία. Με σκοπό τις λειτουργικές ανάγκες του Θείου Μυστηρίου, προσεπάθησα από την πλουσία συλλογή των μουσικών αριστοδημάτων να δανειστώ από την τομή της κλασικής τεχνοτροπίας και βάσει αυτής να διαμφίσω πιλοτρόπως στα νέα μουσικά μαθήματα στα πλαίσια του παραδοσιακού συστήματος εφαρμογής και αντίστοιχος ήθους και ύπους της Ανατολικής Εκκλησίας μας. Τα εν λόγω μουσικά έργα μου είναι αφιερωμένα εις όλους τους εργάτες της Ιεράς Τέχνης, αγαπητούς συναδέλφους και μαθητάς και προς τους φίλους της μουσικής μας. Προσωπικά πιστεύω ότι το ενδιαφέρον και η αγάπη αυτών υπήρξε το κίνητρο το οποίο μεγάλος συνέβαλε και με οδήγησε στα πρώτα ακόμα βήματα της εκδοτικής μετασχολήσεως, όταν δε από
την εποχή εκείνη ηχούσαν οι πρώτες ανέκδοτες μελωδικές νότες της τελευταίης μου φαντασίας από τα καιρά λόγια, μετά την πάγω των ετών. Υπερθύνω εργασίες παρακινήθηκαν στην δημοσίευση μέχρι σήμερα δύο υπερπολιτελών κόμμων εξωτερικών λαδιών. Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να ολοκληρώσω τα υποέκδοση νέα μουσικά βαρέα. Και τώρα, αγαπητοί μου, από την θέση αυτή, θα σταθώ για λίγο κοντά στους νέους μας εργάτες της τέχνης, σε αυτούς που εναποθέτουμε τα ελπίδας μας για το αύριο, για την διατήρηση της μυστικής μουσικής παραδόσεώς μας, την οποία θα πρέπει να διαδώσουμε στις νεότερες γενιές πανόφλεκτων, όπως εμείς σήμερα τους την εμπιστευόμεθα. Διότι, αγαπητοί μου, η μουσική μας αυτή είναι μοναδική στον κόσμο, όπως είπε και ο Σεβασμιότητος μας. Είναι γέννημα της ελληνικής φαντασίας και της τέχνης του Ιερού Λαρασκηνού, που κουσέλους και του μετέπειτα μεγάλο μουσικό του Ιωάννους. Τους νέους μας λοιπόν, που υπηρετούν με αφοσίωση και πίστη την τέχνη, θέλω να τους ευχαριστήσω, να τους σφίξω το χέρι για την διάθεση αγάπης προς το υψηλό έργο που ήδη έχουν αναλάβει, αφού έχουν πιστέψει στο μεγαλείο της και πάνω απ' όλα στην ιδέα ότι πρέπει να διατηρηθεί και να ζήσει όπως της πατρίδας μας κάθε ιερό και εθνικό στοιχείο, έτσι και η ελληνική βυζαντινή μουσική, που η μουσική μας ονομάζουμε βυζαντινή. Εμείς οι παλαιότεροι, ως τελευταίοι και όλους μας εργάτε, έχουμε ιερά υποχρέωση να σταθούμε κοντά τους, να τους ενθαρρύνουμε, να τους προσφέρουμε την βοήθειά μας για τον καλό αγώνα που αναλαμβάνουμε. Αυτοί θα πρέπει, όταν πάρουν τη σκητάλη, να σταθούν αντάξει της αποστολής τους και το πάντων να προσέξουν τους παράγοντες εκείνους που εκφράζουν την πιστότητα της εκκλησιαστικής μορφής της Ιεράς Μελωδίας. Στους νέους μας αυτούς συνιστώ την προσοχή και την αυστηρά απομάκρυνση από τα διάφορα παρήσακτα και σκληρά μουσικά ακούσματα, τα πορευόμενα εξ Ανατολής ή και τα εκκλησιαστικής τεχνοτροπίας πολυφωνικά μέλη. Αυτά δυστυχώς επικρατούν από ετών, με την αλλαγή και την άγρια ή την καλαρότητα ορισμένων μυθινών που άφησαν να εισχωρήσουν στον ιερό χώρο κάτω από τους χώρους του Βυζαντινού κάλους της Εκκλησίας μας, μέλη απαράδεκτα και ακούσματα ανούσια, που προσβάλλουν την αγκαιρεότητα και το μεγαλείο της μοναδικής στον κόσμο απαράμιλης βυζαντινής τέχνης. Τέλος έκκληση υποβάλλω προς τους αμμοδίους φορείς, εκκλησίες και πολιτείες να προσέξουν και να προστατεύσουν τον ξεχασμένο χώρο των εργατών της τέχνης και να ενισχύσουν το ιερό έργο τους προς όφελος. Σας ευχαριστώ. Yeah.
Thank you.
με την εμφάνιση της ρεζατηρής χοροδίας του Δημοτικού Οδείου για Νησόν και την χοροδία του Συνέδρου Ιεροσαυτών Πόλων και Περιφόρων Άρισης του Κουζέτης.
Oh.
Κυριάκου έχουν στιγμάτες εμείς προσοχής. Θα κλείσουμε με την προλογία του συνδέσμενου στρατών Βόλου, Άγιος Ιωάννης του Κουτσέλης. Λίγα ιστορικά στοιχεία για την ίδρυση του συνδέσμου μας. Ο σύνδεσμος και ο στρατών Βόλου, Άγιος Ιωάννης του Κουτσέλης, ιδρύθηκε το έτος 1975. Πρωτοστάτησε στην ίδρυσή του ο γνωστός πρωτοψάλτης και καθηγητής της Εθνικής Μουσικής Μανώλης Θεσμάκος. Ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου, η κυρία Γερόπουλος Κυριάκος, Νικολέτης Κυριαζής, Καποδίστρια Γεώργιος, Γερμάνης Αναλογή Κιάλη. Την ίδια χρονιά συγκροτείται Τζεντινός Χορός υπό τη διεύθυνση του κυρίου Θεσμάκου. Σήμερα ο Τζεντινός Χορός του συνδέσμου αποτελείται από 30 μόνιμα μέλη, τα οποία πλαισιώνονται και από άλλα ανάλογα με τις ανάγκες της χοροδίας. Όλα τα μέλη της χοροδίας είναι ιεροψάλτες και κατέχουν θέσεις ιεροψαλτικές σε εκκλησίες του Βόλου. Η χοροδία του συνδέσμου μας έχει συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, βαλκανικές χώρες, Γερμανία, αποσκώντας πολιτευτικά σχόλια για την εμφάνισή της. Συμμετέχει σε φεστιβάλ ζεντερών χοροδιών που κάθε χρόνο διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, καθώς και στις συναυλίες διεθνής μουσικής στην Αθήνα, συμμετοχή στην τηλεόραση και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Οι δραστηριότητες του συνδέσμου από τότε που ιδρύθηκε είναι πάρα πολλές. Οι κυριότητες είναι ότι η εισήγηση του συνδέσμου έγινε δεκτή πρόταση και εξεδόθηκε σχετική εγκύκλειος της Μητροπόλεως για την καταβολή στους ιεροψάλτες ολοκλήρου του χώρου του Πάσχα. Αναλλακτικά πρώτη φορά και ο Βόλος το εφαρμόσε. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Μητροπολίτη Δημητριάδος, καθιερώθηκε η Κυριακή του Ψάρτη, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο την Κυριακή των Μυροφόρων και κατά αυτήν τιμάται ο Ιεροψάλτης με εκδηλώσεις στους ναούς, καθώς και παλέμαχοι Ιεροψάλτες με εκδηλώσεις στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Επίσης, με εισήγηση του Δέλτα Σίγμα έγινε δεκτή πρότασή του προς τον Μητροπολίτη για τη σύνταξη κανονισμού που θα διέπει τις σχέσεις του Ιεροψάλτη με τον λαό, ο οποίος κανονισμός έχει ολοκληρωθεί. Η διοικητική φυσιογνωμία του συνδέσμου μας. Ο σύνδεσμος διοικείται από επιταμελές διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο εδώ και 12 χρόνια τον πρωτοψάλτη Λάνα Πέτρο. Η χοροδία του συνδέσμου ανάλογα με τις εκδηλώσεις προγραμματισμένες ήμι διευθύνων εκπαιδευτικής η κύριε Μελέτης Μιχαήλ, Νικολέτης Κυριαζής και σκόρης Ιωάννης, όλοι τους πρωτοψάλτες και καθηγητές της Εθνικής Μουσικής. Σήμερα την χοροδία του συνδέσμου μας θα τη διευθύνει ο κύριος Νικολέτης Κυριαζής, πρωτοψάλτες και καθηγητής της Εθνικής Μουσικής. Ευχαριστώ.
αφιερωμένο στον εργοδότη στον άνθρωπο και φίλο μου προσωπικού κύριο Πέτρα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα δείξουμε και σε εσάς τον δρόμο και στον πόλεμο και σε όλους τους άλλους.
Μια παράδοση ζωντανή,
χάρη στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Όπως είπαμε και χθες, η ελληνική ορθόδοξη βυζαντινή μουσική είναι μια παρακαταθήκη της ορθοδοξίας από ανταγού της γης, αλλά ιδιαίτερα του τόπου μας. Γιατί εδώ στην Ελλάδα συνεχίζεται, διδάσκεται, παράγεται, έχουμε νέα μέλη, έχουμε νέους μελωδούς και συνεχίζουμε με την παρουσία μας μία τέχνη αιώνου, σημαντικό γεγονός για τις ημέρες μας και για τη μεταβατική μας εποχή. Σήμερα έχω την ευκαιρία και επανειλημμένα να βλέπω ότι δεν διασώζεται μόνο η μουσική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα και η ελληνική μας γλώσσα. Και συνιστώ στους νέους γονείς, εάν θέλουν πλέον τα παιδιά τους να μάθουν ελληνικά, δεν έχουν παρά να τα γράψουν σε μία σχολή βυζαντινής μουσικής. Εκεί θα μάθουν να τονίζουν την ελληνική γλώσσα, πουθενά άλλου πλέον. Μόνο στις σχολές βυζαντινής μουσικής οι νεοέλληνες θα μαθαίνουν να τονίζουν ελληνικά, θα μαθαίνουν αρχαία ελληνική γλώσσα και θα μπορούν να κατανοούν τα νοήματα και των λέξεων της νεοελληνικής μας γλώσσας. Μόνο σε αυτά τα σχολεία πλέον. Συγχαίρω όλους και ιδιαίτερα τους δικούς μας για την παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε που συνεχίζουν σαν δάσκαλοι να διδάσκουν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία του τον δάσκαλο τον Θανάση τον Πέτα, που τον τιμήσαμε και ήταν για μας μια αναψυχή η παρουσία του και χθες και σήμερα στην Θεία Λειτουργία. Σας ευχαριστούμε και όλους για την παρουσία και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα βοηθάει να συνεχίσουμε για πολλά έτη αυτή την παράδοση του φεστιβάλ που το θεωρούμε σαν ένα γεγονός και συνάντησης και των μουσικοδιδασκάλων και των χορωγών, των ιεροψαλτών μας δηλαδή, που θα πρέπει και με αυτόν τον τρόπο να σφυρλατούν μια πολύ μεγάλη αρετή στην Εκκλησία μας που λέγεται ενώτηση. Δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Πρέπει κάθε φορά να την κατακτούμε την ενότητα. Και ξέρουμε τι εννοώ και τι λέγω και την κατακτούμε. Αρκεί να έχουμε την ταπείνωση και την ειλικρίνεια να δεχόμεθα ο ένας τον άλλον, να διδασκόμεθα ο ένας από τον άλλον και μαζί να πορευόμαστε για να διδάσκουμε και τους μεταγενέστερους όχι μόνο την τέχνη, αλλά και το ήθος αυτής της τέχνης. Οι δάσκαλοι που δίνουν με αυτή την υποδειγματική παρουσία και αποδίδουν τα μέλη πρέπει να έχουν εσωτερικότητα και ήθος για να το κάνουν. Αλλιώς θα χαθούν όλα, διότι τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει στην τέχνη εάν δεν κρύβει ψυχή. Και ψυχή στην Εκκλησία μας σημαίνει ήθος, παράδειγμα σημαίνει βίωμα. Αυτά βιώσαμε αυτές τις δύο μέρες και τους ευχαριστούμε όλους. Θερμά συγχαρητήρια, ο Θεός να χαρίσει δύναμη και υγεία σε όλους. Και αυτό το γνωστό, παράσιμο και μετάλλιο είναι προς χάρη της Κολοδίας και του Συνόδου. Να το δώσω στον Πρόεδρο του Συνόδου.